Yo.
Βιάζεσαι. Θα το βλέπεις. Περίμενε να σφυρίσεις για να σε πάρω από πίσω σαν σκυλάκι. Θα είναι στραβός. Εγώ θέλω στο κρεβάτι μου άντρα. Δεν είμαι άσυλο. Τότε πάρ' τον Αγία του Ανώρα. Ξέρεις τα πει η κυρά του Ορφέα. Το πρώτο μπουζούκι. Ούτε σαν να κάνεις την έξυπνη. Είσαι χαζή. Αυτή τη χαζομάρα μου να φοβάσαι. Αν μου ξεφύγει καμιά κουβέντα. Ναι. Θα μεταρφώσεις, ε. Σ' αγαπώ. Ναι. Μεταξύ 8 και 30 και 9 το πρωί. Ποια είναι? Η Μιράντα, μια τραγουδίστρια. Έφυγε και κανένα τυχερό. Χθες όμως δεν ήρθε στο μαγαζί και δεν ξέρει κανείς τι ώρα γύρισε. Είσαι σίγουρος πως τη χτύπησαν? Βεβαιότατος. Με μια χοντρή λάμα των 3 εκατοστών. Γιατί δεν ειδοποίησαν νωρίτερα? Κατά τις 10 το πρωί μπήκε η καμαριά να καθαρίσει το δωμάτιο, την είδα και έβαλε τις φωνές. Περίεργο να καθαρίσει τέτοια ώρα. Μαχαίρι, δεν βρέθηκε. Αποτυπώματα. Ακόμα δεν τέλειωσε η έρευνα. Τι να σου κάνω. Η μισή τρούμπα μπήκε εδώ μέσα μετά το έγκριμα. Πάντως είναι αυτά τα ποτήρια. Η καμαριέρα τηλεφώνησε. Όχι. Κάποια μπάμπαλη. Αρκεί προς το παρόν. Πάρτε τη. Ποια είναι αυτή η μπαμπαλή? Εγώ. Έλα μαζί μου. Πες μου τι έγινε. Να κύρα στην ώρα μου, συγύριζα. Συγύριζα αργά, ξέρεις, γιατί δουλεύω την ημέρα. Δεν περιμένω να μου καθαρίσει καθαρίστρια. Εξαιτίας που δεν μπορώ να αντέξω τη βρώμα.
Λιγότερες λεπτομέρειες παρακαλώ. Άκουσες την καμαρία να φωνάζει. Βγήκα να δω γιατί φωνάζει. Ήταν άνω κάτω και δεν μπορώ για να μιλήσει. Είδα την πόρτα μισά ανοιχτή. Μπαίνω και τη βλέπω. Τη Μιράντα σκοτωμένη, ολόγυμνη. Μετά τι έγινε? Σκέφτηκα να φωνάξω την αστυνομία. Ύστερα είπα πως μπορούσε να ζει ακόμα και είπα στην καμαριέρα να την βγάλουμε στο παράθυρο. Ήταν πεθαμένη. Κατέβασα την κομπινεζόν της γιατί τράπηκα, τσιτσιτσιδί που ήταν. Και όλα αυτά πριν να τηλεφωνήσεις, ε? Να την άφηνα έτσι? Άντυξε τίποτα άλλο? Όχι, κοίταξα μόνο. Μπορεί να έχει αφήσει τίποτα προκομμένος. Ποιος προκομμένος? Αυτός δε που κοιμήθηκε μαζί της. Λες πως ένας άντρας πέρασε τη νύχτα μαζί της? Κάθε βράδυ μαζί ήτανε. Χθες το βράδυ ήτανε μαζί. Και σήμερα το πρωί τον άκουσα καθώς έβγαινε. Ήταν μεθυσμένος και κουτούλαγε στους τοίχους. Καλά. Πήγαινε και πες στην καμαριέρα να έρθει. Μια στιγμή. Πώς είπες πως τον λένε αυτό που πέρασε τη νύχτα μαζί της? Μπουγά. Χρήστος Μπουγάς. Αυτά δεν είναι αποδείξεις. Φρόντισε πάντως να μάθεις τι μέρος λόγου είναι αυτός ο Μπουγάς. Για να δω εσύ. Εσύ βρήκες το πτώμα. Τι ώρα ήτανε? 9, 9 και 10, ξέρω κι εγώ. Γιατί καθαρίζεις τόσο αργά? Κανονικά πρέπει να τα κάνει νυχτερινή. Αλλά καμιά φορά τη βοηθάω, είναι γριά και... Πότε έρχεται αυτή? Γύρω στις 6 το απόγευμα, καμιά φορά και νωρίτερα. Πώς τη λέτε? Κυρία Μαρία. Τι θα πει κυρία Μαρία, δεν έχει όνομα? Και πού θέλετε να ξέρω εγώ? Καλά, καλά. Ο Μπουγάς μένει ακόμη εδώ, δεν γύρισε ακόμα. Άφησε άνθρωπο κάτω στην πόρτα. Η διευθύντρια θα ανέβει σε λίγα λεπτά. Τι είναι αυτό? Φαίνεται πως η μικρή έκανε εκβιασμούς. Ονόματα, διευθύνσεις, ποσά, ημερομηνίες. Εδώ είναι και ο φίλος μας ο Μπουγάς. Χρήστος Μπουγάς, 500 δραχμές. Αμφιβάλληση. Και συνθηματικά, ε. Βάλτε σκοπό στην πόρτα. Μεσημέρι, δεν τονέσατε? Τσαπνίδου, η διευθυντία του ξενοδοχείου. Με ζητήσατε? Ναι. Πότε έμαθες το νέο? Λίγα λεπτά πριν έρθετε. Με ειδοποίησε ο θυρωρός. Και γιατί τόσο αργά? Είσαι διευθύντρια, ναι ή όχι? Ναι. Ένα έγκλημα είναι σοβαρή υπόθεση. Σε ποιον ανήκει το ξενοδοχείο? Σε μένα. Εντελώς δικό σου. Μάλιστα. Κάνουμε έναν κατάλογο των ενοικιαστών. Σε περιμένω αύριο στις 2 στο τμήμα. Είναι απαραίτητο να έρθω ίδια? Μπορώ να το στείλω. Λυπάμαι, αλλά πρέπει ίδια. Όπως θέλετε.
κουβάς όταν μπαίνεις, χαϊβάνι. Τι το κάναμε εδώ, καφέ αμάν. Αφεντικό πέθανε, πάει. Ποιος πέθανε, μωρέ. Τραγουδίστριά σου, η Μιράντα. Και δεν κοιμήθηκα μαζί της ούτε μια φορά. Πάει. Πώς έγινε. Τη μαχαίρωσαν το ξενοδοχείο έπαιξε πολλές μάμες. Και εσύ τους κουβάλισες εδώ. Δεν είχε τηλέφωνο, κόπανε. Θα πω πως ήρθα για ποιοτή. Το τηλέφωνο τους έβαζε ψήλου. Μάθανε τίποτα. Πήραν τζαπνίδου για ανάκριση. Τζαπνίδου, τάφος. Και τι νος μυρίζονται. Φυλάνε την πόρτα του κουβά. Μπράβο. Τραβήσιο. Εγώ πάντα το έλεγα μπουγάς. Δεν μ' αρέσει. Μπουγάς κακός χριστιανός. Έτρωγε παράδες τζάμπα. Μπράβο. Τρίχες. Αυτό το παλιόπαιδο να κάνει πόνο. Δεν είμαστε καλά. Και τι νιώθεις εσύ από ψυχολογία. Εγώ μυρίζουμε τι άνθρωποι είναι στον ντουνιά. Ο Μπουγάς το έκανε. Ο Μπουγάς το έκανε. Ο Μπουγάς το έκανε. Το έπανε και οι ζανταρμάδες. Έτσι γλιτώνουμε κι εμείς. Μας συμφέρει. Άλλη κουβέντα. Σύμφωνα. Γι' αυτό σ' αγαπώ, γιατί παίρνει πολλές βόλτες στο μυαλό σου. Άντε λοιπόν, να βοηθήσουμε κι εμείς τον κουβέρνο να κάνει τη δουλειά του. Μην ξεφύγει από τα μάτια σου. Κι αν με ψηλιαστεί. Είσαι η νυχτερινή. Κάτι νωρίς σήμερα. Μάλιστα. Τι ώρα έφυγες το πρωί? Θα ήταν 8:30. Η καμαριέρα της μέρας λέει ότι δεν καθάρισες τις Μιράντας. Όταν πήγα να καθαρίσω δεν είχε ξυπνήσει ακόμα. Τι ώρα ήταν? Θα ήταν 8. Λοιπόν. Την είδα που κοιμότανε και έφυγε. Κοιμότανε ή ήταν πεθαμένη? Όχι, όχι. Και πού το ξέρεις? Μα... δεν... Ήταν κανείς μαζί της στο κρεβάτι? Δεν είδα. Άκου, κυρά μου. Δεν πρόκειται τώρα να σώσουμε την υπόλοιψη της. Λοιπόν, ποιος ήτανε? Πού θέλετε να ξέρω? Ο άντρος τι δουλειά κάνει? Με έχει. Ζεις μόνη σου? Είχα ένα γιο. Τον έχασε κι αυτό. Πάνε χρόνια. Πέθανε? Όχι. Μ' άφησε κι έφυγε. Δεν σε βοηθάει. Μήπως είδες ποτέ τον Μπουγά στο δωμάτιό της? Δεν πρόσεξε. Κολοκύθια. Γιατί? Οι άλλες είναι καλύτερες. Μονάχα στην Αθήνα μπορεί κανείς να γίνει κάτι. Ο Γαλλός μου ζήτησε ξανά λεφτά.
Μου είπε ακόμα να μην είμαι δύσκολη. Μα μήπως ήμουν και ποτέ. Πήγα στον Χρουτσόβου. Δεν με είδαν με καλό μάτι. Ο Ορφέας είναι μεγάλη φίρμα και ματσωμένος. Πρέπει να τον βάλω στο χέρι. Με αποφέρει. Μα πού θα μου πάει. Κούκλα μου γλυκιά απ' τη Θεσσαλονίκη. Στουνικά και την παρκούλα, γλυκιά μου μαριγούλα. Να σου παίξω πίνω παγλαμά. Στουνικά και την παρκούλα, γλυκιά μου μαριγούλα. Να σου παίξω πίνω παγλαμά. Σου θέλω τσακίσου πίσω στη Θεσσαλονίκη σου. Ξέρεις κάτι, μη μου κάνεις εμένα το ζόρικο, γιατί αν ανοίξω το στόμα μου για τη Θεσσαλονίκη σου... Το καλό που σου θέλω μην ξαναπατήσεις εδώ μέσα. Θα φύγω όταν θελήσω εδώ. Για να μην χάσεις το στραβό σου. Κόφτω γιατί στο κάνω κεραμιδαριό. Αυτά τα πάνε και κάτι άλλο. Σας είδα προλίγου να κλαίτε. Την αγαπούσα. Ποιος είναι η Γαλάτια? Της είχα σε αγάπη μου, είναι αστυνόμος. Έχει χάσει το φως του. Γνωρίζατε λοιπόν τη Μιράντα, έτσι? Γιατί δεν μας αφήνετε στην ησυχία μας? Αφήστε μας ήσυχους. Αφήστε μας ήσυχους. Είστε γείτονες και σκέφτηκα ότι μπορεί κάτι να ξέρετε. Τα ξέρεις όλα. Και κάνεις την πάπια για να μας ψαρέψεις. Ήταν μια από τον δρόμο. Τι σημασία έχει ποιος τη σκότωσε? Πού δουλεύετε? Στο Χουτζόγλου. Εκεί δούλευε και εκείνη. Τραγουδούσε. Είστε παντρεμένοι? Όχι, μένουμε μαζί, αλλά δεν έχουμε παντρευτεί. Πότε την είδατε για τελευταία φορά?
Πες το βράδυ. Σώπα πια. Σώπα. Δεν μπορείτε επιτέλους να μας αφήσετε στην ησυχία μας. Σώπα πια. Σώπα. Κάποιος γαλανός δημοσιογράφος παραγωγός ή κάτι τέτοιο εισέβαλε την ιδέα να γίνει ηθοποιός. Έτσι της τραγούσε χρήματα για να τη διαφημίζει. Αυτή στην ουσία δεν ήταν έξυπνη. Έκανε μικροεκβιασμούς για να τα οικονομάει. Έβαλε στο μάτι το τυφλό. Αυτό ήταν δηλώς. Νόμιζε πως αν η γυναίκα του μάθαινε τίποτα χανόταν. Δεν είχε άδικο δυστυχώς. Φαίνεται το γνώριζε από παλιά. Όταν γύρισε από τη Θεσσαλονίκη, τάριξε στον Ορφέα. Ήταν οικονομημένο. Και αυτός πήρε. Είχε γίνει εφιάλτης. Πάντως νομίζω πως ο τυφλός πρέπει να είναι μέσα στους ύποπτους. Καλά ο Μπουράς. Τι γνωρίζει γι' αυτός. Δεν ξέρω από πού κρατάει σκούφια του. Πάντως είχε κάνει και αυτός στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω. Εσείς με ζητήσατε. Εσείς ο Μπουράς. Ο ίδιος. Με την Ελλάδα τραγουδίστρια τι είχες. Γιατί τι τρέχει. Ήταν φιλενάδα σου. Που μόνο δεν τον είπες. Δεν μου λες. Είσαι μάγκας. Ασφάλεια. Πες μας τι ξέρεις για τη Μιράντα. Σήμερα το πρωί βρέθηκε μαχαιρωμένη. Έπεσε τα σύννεφα. Δεν μου λες. Πόσα της έτρωγες. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί. Τις έκανες δώρα. Δυο μήνες τώρα ξεσκόναν το ξενοδοχείο στους καβγάδες. Οι γυναίκες λένε και τον ίσιο τους. Γι' αυτό σε ξεβίαζε. Ψέλαβα. Γιατί τον εκβιάζει. 16 Σεπτεμβρίου τα ξημερώματα την άκουσα να φωνάζει, θα σε καρφώσω. Τι ήθελε να πει. Ήταν πιωμένη και έλεγε ότι της κατέβαινε. Μπουγά, ας την παλαβή. Ξέρουμε πως έχεις τον τρόπο να τσοντάρεις το μεροκάματο. Τότε εξηγηθείτε τίποτα από πτήσεις. Φαίνεσαι έξυπνος. Πάψε λοιπόν να κάνεις τον βλάκα. Ξέρω πως εξεβίαζε και σου τράβαγε λεπτά. Θέλω να μάθω τι ήξερε και σε ξεβίαζε. Δεν αλήθεια. Δεν με εκβίαζε. Μπουγά! Ας την παλαβή! Χθες βράδυ κοιμήθηκες μαζί της. Είσαι ο τελευταίος που την είδε ζωντανή. Επάνω στα ποτήρια άφησες τα αποτυπώματά σου. Ελπίζω να κατάλαβες τι θέλω να πω. Πάντως, Μπουγά, έμπλεξες άσχημα. Θα τα ξαναπούμε. Και μη σκεφτείς να το σκάσεις, ε. Άνθρωπος που είδε ζωντανή τη Μιράντα. Εκεί. Το παρελθόν σου η Μιράντα το ήξερε. Έτσι σου τράβαγε τα λεφτά. Αυτό το λες εσύ. Εγώ, όχι δα, το καρνέ. Όπως καταλαβαίνεις, η αιτία, η ώρα, τα δακτυλικά αποτυπώματα. Τι είναι αυτό που κάνει νιάου νιάου. Μπουλά, το καλό που σου θέλω. Εν πρασμό ψυχής γλιτώνεις με καμιά δεκαριά χρονάκια. Θα έχεις και το ατού της εκ των προτέρων ομολογίας.
Όπως το πας δηλαδή, με συμφέρει να φορτωθώ τη δολοφονία. Α, δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Απλώς. Να σε βοηθήσω, είπε. Εκτός, αν πιστεύεις πως μασάω κάτι τέτοια. Σκέψου το και εγώ εδώ είμαι. Να κοροϊδεύεις την αστυνομία. Μπορώ να σε βάλω μέσα για ψευδή κατάθεση. Γιατί ο Γκρουτσόβγκε λέει πως το ξενοδοχείο είναι δικό του. Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν μου εξήγησε. Ξέρεις πολύ καλά πως μπορώ να σε χώσω μέσα για μαστροπία. Η Μιράντα ανέβαζε πελάτη στο δωμάτιό της. Αυτό αποδείχτηκε. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει ο Χρουτσόγλου με το ξενοδοχείο. Η σχέση με τον κύριο Χρουτσόγλου είναι καθαρά εμπορικές. Άλλωστε, αυτά συμβαίνουν και στα μεγαλύτερα ξενοδοχεία. Γιατί δεν τους κυνηγάτε αυτούς. Αυτό είναι δικός μας λογαριασμός. Άλλωστε, σου είπα πως μπορώ να το κάνω. Λοιπόν, πες μου τώρα, ποιος κοιμήθηκε το τελευταίο βράδυ με τη Μιράντα. Ο Μπουγάς. Τι κάνεις εκεί, κατέβα κάτω, κατέβα γρήγορα. Καλά, δε μη φωνάζεις.
παιδί. Σαν θάλασσο περνένος. Καλησπέρα. Μπρε, 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 Τζάνεμ. Πώς ήταν αυτό το καλό. Έλα, έλα κάτσε. Τι θα πάρεις. Πάλι ερωτευμένος με την αστυνομία Χουρτζόγλου. Κάτι θα έχεις καρώσει. Να δουλέψει την τζατσάρα στα κρυφά. Τι ιδέα έχεις για τον Αρχηγαλανό. Γαλανός. Γαλανός. Έλα τώρα. Σε ποιον πλασάζεις τη Μιράντα για να τη βγάζεις στο σινεμά. Δεν λέω πως έπαιρνες ποσοστά. Όλα κι όλα. Εγώ δεν πουλάω κρέας. Αυτό δεν μου το κολλάς. Γιατί. Σύντημα τιμής. Χριστιανός άνθρωπος τέτοια ρετσινιά, εν τότε να πετάξω τα μυαλά μου στον αέρα. Βεβαίως δεν είσαι παρά ένας έμπορος, αλλά θέλω να μάθω τι εμπορεύεσαι. Ό,τι δείχνει η βιτρίνα. Η δουλειά μου είναι να βλέπω πίσω από τις βιτρίνες. Αφού το ξενοδοχείο είναι δικό σου, γιατί το κρύβεις. Εφορία, Τζάνεμ, εφορία. Εσύ την εφορία την παίρνεις στα δάχτυλα. Το βράδυ που γύρισε από τη Θεσσαλονίκη, η Μιράντα την εξεβίαζε να γυρίσει πίσω. Και εκείνη σε φοβέρισε για δουλειές που είχες ανοίξει εκεί. Δεν έπαθε ζημιά που βγήκε από τη μέση η Μιράντα. Χριστέ και Παναγία, την έδιωξε επειδή όλο φασαρίες, φασαρίες. Αντροχωρίστρα, αντροχωρίστρα. Πήγε να μου κλείσει το μαγαζί. Τι είχε με αυτό. Έρωτα. Μόνο. Τον λυπότανε φαίνεται. Και η γυναίκα του. Άγιος άνθρωπος. Άφησε παλάτι για τον Ορφέα. Ένα μικρό πράγμα. Σαν να τον ζηλεύεις, Χουρτζόγλου. Πες το ψέματα. Γεια σου, Σάβα. Γεια. Πρώτα σου βλέπεις. Έγινε. Πώς πάμε. Άλλα. Πάμε.
παιδιά και από στάδιο. Χρήστο, έλα αγάπη μου, άφησέ το. Πάμε. Έλα. Εσύ ο Άλκης Γαλανός. Ο ίδιος. Ένα λεπτό. Παρντών. Ιστεί οφείλω την τιμή. Κάνω ανακρίσεις για το φόνο της Μιράντας. Τι ξέρεις για αυτήν. Μιράντα, Μιράντα. Ανεφόνος. Τι κρίμα. Όσον καιρό δούλεψε μαζί σου. Δημοσιογράφος. Με αυτό το ελευθερώσαν σάρι στην πιάτσα το εμπόρευμα. Πόσα τις έφαγες. Περάστε μια άλλη ώρα το γραφείο μου. Βλέπεις δεν έχω τα βιβλία μαζί μου. Τα έχω όμως εγώ. Ξεπερνάει τις 30.000. Είστε συνειδητό όργανο των εχθρών μου. Και με όργανα δεν συζητώ. Τι έγινε, Άλκη, συμβαίνει τίποτα? Δουλειές. Κάποιο Χουρτσόγλου, τον έχεις ακουστά? Όχι. Κόρακας Κοράκου. Δεν σε καταλαβαίνω. Ο Άλκης λέει πως το στυλ μου είναι δραματική έμφυνη. Ο κύριος Γαλανός σας επιφυλάσσει μεγάλη καριέρα. Έχετε παίξει ποτέ το εμπόρευμα? Γεια σου, κύριε Γαλανέ. Και από τη γνωριμία σου ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Ε. Thank you.
Σήμερα. Η άλλη καμαριέρα είναι άρρωστη. Πολύ δουλειά. Ο Μπουγάς μας έφυγε χτες βράδυ. Τύπησε και ένα δικό μας. Ο κύριος Μπουγάς. Πού θα πάει όμως, θα τον ξαναπιάσουμε. Τι θα τον κάνετε. Τι θα τον κάνουμε. Είμαστε σίγουροι πως αυτό σκότωσε την κοπέλα. Είναι καλό. Για να πιάσεις δουλειά εδώ, πλήρωσες. Έτσι δεν είναι. Συγχωρείτε που σας ενοχλώ, αλλά θέλω να σας κάνω μερικές ερωτήσεις ακόμα. Την τελευταία βραδιά είσαστε μαζί. Όχι. Τον βρήκα στο μαγαζί χτυπημένο μετά τον καβγά. Τον πήρα και φύγαμε. Ο Μπουγάς ήταν εκεί. Ήτανε πολύ, δεν θυμάμαι. Είχε τόση φασαρία. Ύστερα. Ύστερα γυρίσαμε εδώ. Κρατούσε όλη την είδα το χέρι. Ο Ορφέας και η Μιράντα πώς τα πήγαιναν. Πολύ καλά, γιατί. Δεν τσακώθηκαν ποτέ. Όχι, γιατί να τσακωθούν. Δεν ξέρω. Ίσως είχαν κάτι αυτοί οι δυο. Καλά πια. Εδώ που ήρθαν τα πράγματα είμαι υποχρεωμένος να σου μιλήσω για κάτι που δεν σου είναι ευχάριστο. Τι ξέρεις για τις σχέσεις τους. Καλά. Δεν συνεχίζω. Τον τελευταίο καιρό παρατήρησες τίποτα το ιδιαίτερο. Ναι. Συμβαίνουν ανεξήγητα πράγματα. Έχω ένα σιρτάρι που βάζω μερικές φορές λεφτά. Έτυχε λοιπόν να βρω εκεί μέσα χρήματα που δεν τα είχα βάλει εγώ. Ρώτησα τον Ορφέα, ούτε αυτός ήξερε τίποτα. Την τελευταία φορά που βρήκα χρήματα εκεί ήταν και ένα σημείωμα γραμμένο με μολύβι. Είχε μόνο δύο λέξεις. Τι έγραφε. Μην ανησυχείτε τίποτα. Μην ανησυχείτε. Μου το δίνετε. Δεν το έχω. Τι το έκανες. Το πέταξα. Φοβόμουν από την ημέρα που πέθανε. Να, θες κάποιος κρυφάκουγε στην πόρτα. Ποιος ήταν. Καμαριέρα της νύχτας. Κυρα Μαρία. Είσαι σίγουρη.
έκανε πως καθάριζε. Μην ανησυχείτε. Τι θέλουν να πούν αυτές οι δύο λέξεις? Μήπως γνωρίζετε το χαρακτήρα? Όχι. Πάνω δεν με τον Θεό. Πώς έγινε να κάνεις αυτή τη ζωή? Δεν ξέρω. Ζούσα μόνη. Δεν είχα κανένα. Δεν μπορούσα. Τότε γνώρισα τον Ορφέα. Ο Ορφέας από πότε είναι τυφλός? Από παιδί. Από δυστύχημα. Πώς ακριβώς έγινε? Με έχει πει από λάθος της μητέρας του, νομίζω. Η μητέρα του ζει? Δεν ξέρω. Ο Ορφέας όταν έμαθε πως εξαιτίας της τυφλώθηκε την εγκατέλειψε. Από τότε δεν θέλει να μιλάει για αυτή. Θα καταφέρει να βγει μόνος του? Αρκετά καλά. Τι ώρα σηκώθηκε χτες το πρωί? Τι θέλετε να πείτε, άργησε? Ξέρετε τίποτα εκείνη την ώρα, λίγο πριν? Όχι, δεν ξέρω. Ξύπνησα για πρώτη φορά κατά τις 9 παρατέταρτο. Γύρισα κατά τον Ορφέα. Αλλά δεν ήταν. Ορφέας δεν ήταν δίπλα σας. Τότε που ήταν? Όχι, όχι, ξύπνησα πολύ αργά. Ένα λεπτό. Καλά. Ποιος είναι? Στεμονικός. Κάθισε, παιδί μου, θα σε ρωτήσω μερικά πράγματα. Θα βγείτε μια στιγμή έξω. Πού θα πάει? Καλάτε. Μη φύγεις. Μη μ' αφήσεις. Θα σε ρωτήσω για σένα και για τη Μιράντα. Πρέπει να ξέρω όλους τους φίλους της Μιράντας. Μέσα στο δωμάτιό της βρέθηκε ένας κατάλογος με ονόματα που της δίνανε λεπτά. Το όνομά σου ήταν εκεί. Τι ήθελε το όνομά σου εκεί μέσα? Μια φορά όλο και όλο κινήθηκα μαζί της. Και σε φοβέρισε πως θα το έλεγε τις γαλάτιες? Τι θέλουν τώρα αυτά? Μη φοβάσαι. Δεν υπάρχει φόβος. Γαλάτια. Ορφέα, που ήσουν την Τετάρτη το πρωί μεταξύ 8.30 και 9. Πώς μπορώ να ξέρω την ώρα? Πώς έγινε στα μάτια σου? Η μητέρα μου. Ένα λάθος της μητέρας μου. Τι χρειάζεται αυτό? Όλα χρειάζονται. Τίποτα άλλο. Μα αφού δεν ήσουν εξαπλωμένος όταν ξύπνησα, πού ήσουν? Thank you.
Τι τρέχει? Κάποιος καθάρισε τη Μιράντα. Α, για στα χέρια του. Σωστά. Το κακό είναι που πήρε μέρα το σχέδιο. Ποιος φταίει? Δεν ξέρεις τώρα. Έχεις άλλο τι? Όχι. Για στα να πάνε. Και τώρα γιατί πήρες τον δρόμο? Σκάλισαν εκείνα τα παλιά. Α, θα κάνεις ένα χρόνο και ύστερα. Αν τον βρούνε, θα με ξεχάσουνε και τρέχα γύρω. Ο σκοπός είναι να τις καπουλάρω τώρα που είναι ζεστό. Τι λογαριάζει να κάνεις? Λέω να πω στον κρυφό της Λέλας. Α, πάει, σε βούτυξα. Γιατί? Το μάθανε. Σε ευχαριστώ, Πάνος. Γιατί? Για την αυτοκινητάδα. Ναι, σας από ένα παραπάτημα που λένε. Και αν πέσεις επάνω τους? Θα την κοπανίσω, έχω σίδερο. Νομίζεις πως παίζουν τις κουμπάρες? Με σηκώθησες. Εσύ έχεις σκοπό να γεράσεις? Δεν ξέρω. Σκέφτηκες ποτέ πως θα σε γριά? Δεν θα ήθελα να σε δω. Δεν δίνω δεκάρα για τα γούστα σου, το ξέρεις πολύ καλά. Όσο μπορείς και το γλεντάς αξίζει. Δεν με βαριέσαι, σπάνω ένα στο διάλο. Πού με πας? Εδώ μένω. Καλό ρίζικο και καλά στέφανα. Ας την πλάκα και έλα μέσα. Καλύτερες μέρες μου. Θυμάσαι τότε που... Χρήστο, άστα αυτά, δεν περνάνε. Βολέψε όπως όπως στο καναπέ και πρωί-πρωί τα μαζεύεις και του δίνεις. Δεν θα τα παίξω κοροναγράμματα για σένα. Αυτά όλα έγινανε με αίμα. Θυμάσαι τότε που μάθωσαν μέσα για χατήρι σου. Χαλάλι σου. Κάτι ξέρει αυτός από γυναίκες. Σ' αρέσει. Είναι από καλλιτέχνη. Θα κλείσει τα μάτια. Δεν είναι ανάγκη. Δεν άλλαξες και πολύ. Όπως βλέπεις δεν είμαι πια το κοριτσόπουλο που έτρεχε από πίσω σου. Σωστά. Τώρα είσαι μεγάλη κυρία. Μας φρόντιζες να αλλάξεις και εσύ τη ζωή σου. Οι ευκαιρίες δεν σου λείψαν. Λίζα, καλλιτέχνης. Τι σου είναι καλλιτέχνη να κάνεις? Εγώ στα αλήθεια δεν είχα ποτέ μου κανένα ταλέντο. Τρίχες.
Αν βρισκόταν καμιά γριά θα την είχα καθαρίσει και θα έκανα μεγάλη ζωή στα Ευρώπας. Τι λες, κάνουμε μια εταιρεία. Όταν είμαι πατήρης Λεοφούρτες. Εσύ νομίζεις πως ήρθα να ζητιανέψω. Όσο για τέτοια πάντα έκανες τον ακατάδεκτο. Χρήστο, σοβαρά δεν τη σκότωσες? Ήταν άψυχη. Όλα τα ίδια και τα ίδια ρώτας. Και αν τη σκότωσα, τι σε νοιάζει? Είμαι περίεργη. Πρώτη φορά μιλάς για Ευρώπη. Είναι που ψοφάω για ταξίδια. Εσύ όμως βολεύτηκες. Καλλιτέχνης βλέπεις. Ό,τι είναι, είμαι για τον εαυτό μου. Μόνο για τον εαυτό σου? Άκου Χρήστο, θα σε έδιωχνα από απόψε και εγώ δεν ξέρω γιατί δεν το έκανα. Αύριο πρωί-πρωί ξυγημένη. Καλά, για το λες. Γεια σου. Άσκου τα μάρες, δεν βλέπεις το γάλι σου. Νόμιζα πως είχα να κάνω με φίλο. Έλα Χρήστο, έλα, μη γίνεσαι παιδί. Thank you.
Είναι φορές που δεν ξέρω τι. Και είναι πιο άσχημα. Μη μου αφήνεις Ορφέα ποτέ. Μα τι λες. Δεν είμαι καθόλου έξυπνη. Δεν ξέρω τίποτα. Αν όμως κάποτε με αφήσεις, δεν θα με ξανάβρει, δεν θα μπορέσω να ξαναγυρίσω. Όχι πια. Τώρα. Ποτέ. Ποτέ. Ούτε κι εσύ. Θα μπορούσες να μου ξερίζουνε σε αυτό το φόβο. Μόνη σου θα τον βγάλεις. Είσαι κουτί. Δεν ήθελα να σου το πω. Να θυμάσαι κάποτε που βρήκαμε χρήματα σε ένα φάκελο εδώ μέσα. Ναι. Ήταν αστείο. Γελάσαμε. Θυμάμαι πόσο γελάσαμε τότε. Βρήκα πάλι σήμερα 200 δραχμές όπως τότε στο ίδιο φάκελο. Ούτε εσύ γελάς, Ορφέα, γιατί... Τι διάβολη ιστορία ήταν κι αυτή. Τι θα γίνει, θα ξανακοιμηθείς? Εγώ λέω να πέσεις κι εσύ. Έλα, σήκω, πάει μεσημέρι. Φτάνει, αγάπη μου. Δεν μπορώ να αφήσω τα αυγά να καούν. Γιατί δεν πας τα παπούτσια, στο λεωρό στα πόδια σου. Καλά, μωμό. Κυριακή σήμερα, δεν είσαι ξυρισμένος. Το ξέχασα. Θα πεταχτώ να ξυριστώ. Όχι, μη φύγεις. Μα δεν θα αργήσω. Μη μ' αφήνεις. Όπως θέλεις. Να πάμε μια βόλτα στο πάρκο. Καλή ιδέα. Να μια αιτία να ξυριστώ. Καλύτερα μην πας. Για ποιο λόγο? Φοβάμαι να σε δω να φεύγεις. Αυτά που σου είπα χθες δεν είναι αλήθεια. Αν έφευγες, δεν ξέρω. Μου φαίνεται θα τρελαινόμουν. Άκουσα, αγάπη μου. Κάνεις αμόρο. Θα ξυριστώ και θα γυρίσω να πάμε στο πάρκο. 10 λεπτά το πολύ. Αφήστε με. Δεν αντέχω άλλο. Καλάτια, πού είσαι? Καλάτια, πάρε με από εδώ. Αφήστε το. Αφήστε το, δεν το βλέπετε. Θα τρελαθεί. Φεύγα. Αυτή η γυναίκα, Ορφέα. Γιατί σε ακολουθεί πάντως σαν σκιά. Από ποιον θέλει να σε φυλάξει? Γιατί σου άφησε το φάκελο με τα κατοστάρικα? Δεν έχει κανένα δικαίωμα. Πού πήρε το φως μου?
Μ' άφησε από μωρό. Με κατέστρεψε. Είναι μάνα σου. Δεν θέλω να την ξέρω. Αυτή φταίει για όλα. Για όλα, για όλα, για όλα. Την Τετάρτη το πρωί πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και γλίστρισε στο δωμάτιο τη Μιράντα. Δεν έβλεπε και σερνώσουν στου τοίχου. Η μπάμπα τη άφησε. Δεν είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια. Καλά πια. Την ώρα του φόνου, Ορφέα, ήταν μαζί σου. Ψέματα! Μου στήσανε παγίδα! Πάρτε τον. Αφήστε τον. Αυτός. Εγώ σκότωσε τη Μιράντα. Το λες για να γλιτώσεις το γιο σου. Πετσέτα που σκούπισε το μαχαίρι είναι κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας. Τι ώρα ήταν? Σαν 8:30. Πες μας τα με τη σειρά. Ήθελα να το κάνω από καιρό. Που τότε που έμαθα πως αυτή τον κατάμισε έτσι. Εκείνο το πρωί κατάφερα να τη βρω μόνη. Πήρα ένα μαχαίρι από την κουζίνα. Περίμενα να φύγει ο κύριος Μπουγάς. Τότε. Δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Η Γαλάτια ήταν ο μόνος άνθρωπος που τον αγαπούσε. Θα την έχανε κι αυτή. Θα μένω ο μόνος στον κόσμο. Πρέπει να με καταλάβει. Μητέρα. Γιατί. Άνοιξε με